Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Γιάννη, ήθελες κάτι να πεις? Ήθελα να προσθέσω ότι κάποια πράγματα δεν ήταν δεδομένα και προέκυψαν μέσα από τη διαπραγμάτευση. Για παράδειγμα, είναι ο εξωδικαστικός συμβασμός, στο οποίο η μνημονιακή δέσμευση έκανε λόγο για διαχείριση του χρέους σε πολύ μεγάλες εταιρείες που είχαν κύκλο εργασιών, αν θυμάμαι καλά, από 2 εκατομμύρια και πάνω. Και έχει φτάσει το γενικό δίκτυο, ας πούμε, να μπορεί να απλωθεί τουλάχιστον θεωρητικά σε πάρα πολλούς. Θα δούμε μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο πώς θα τρέξει και πόσο αυτή η διαδικασία και πόσο θα ελαφρύνει. Νομίζω πάντως ότι πρέπει να μπει και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Το φωνάζαμε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγες οι αιτήσεις σε σχέση με τους στόχους και νομίζω ότι πρέπει και οι προϋποθέσεις να γίνουν πιο λίγες, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το μέτρο που στην εικόνα του φαίνεται πολύ καλό, αλλά δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε επιχειρήσεις ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα αυτού που λέτε, δηλαδή τι θα μπορούσε να αλλάξει και να είναι. Όταν ζητάει ας πούμε κερδοφόρες, μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις, καταλαβαίνετε ότι. Λειτουργικά κέρδη, όχι καθαρά, αν δεν κάνω λάθος. Λειτουργικά. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να επεκταθεί ο χρόνος των χρήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να μπει κάποιος. Κάποια επιχείρηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν συζητάμε να σώσουμε αυτές που από μόνες τους σώζονται, τότε δεν έχει νόημα το μέτρο. Το σημασία έχει να σώσουμε κάποιους ανθρώπους που είναι οριακά. Νομίζω ότι πρέπει να επεκταθεί πάντως και στους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι πάρα πολλοί αυτοί που χρωστούν. Νομίζω ότι λέγαμε αρχικά ότι δεν ήθελαν γιατί θα υπήρχε όγκος συναλλαγών. Τελικά φαίνεται ότι όγκος δεν υπάρχει, άρα γιατί να μην επεκταθεί. Με αυτή την υπερφορολόγηση των πολιτών. Βρήκα ένα στοιχείο στην Ελστάτ αποταμίευση. Τώρα θα μου πείτε αποταμίευση. Ανέκδοτο, έτσι. Μείον 6,8% από 5,5% που ήταν ένα χρόνο πριν. Δηλαδή μιλάμε ότι πλέον δεν υπάρχει, όχι δεν υπάρχει λίπος, δεν υπάρχει σάλιο. Θυμάστε τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, έτσι που το είχε πει. Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα. Λέει η κυβέρνηση θα γίνει, η αξιολόγηση θα περάσουμε. Ήδη ο Μοσχοβησής σήμερα είπε καλά λόγια για την Ελλάδα. Και τους τελευταίους μήνες ακούμε καλά λόγια από τους δανειστές. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να μας ανησυχήσει αυτό. Το θέμα είναι θα αντέξουμε ως κοινωνία, ως πολίτες, μέσα από αυτές τις συμπληγάδες, τις οικονομικές, μέσα από αυτή την καθημερινότητα, θα αντέξουμε. Η μείωση των αποταμιεύσεων σημαίνει πολύ απλά ότι βγάζουν χρήματα από τις τράπεζες που έχουν, γιατί μόνο έτσι μετριέται, και πληρώνουν τρέχουσες υποχρεώσεις. Φορολογικές, ασφαλιστικές κτλ. Κάποια στιγμή ήδη τελειώνουν αυτές σιγά-σιγά. Και όσοι τελειώνουν και δεν μπορούν να πληρώνουν, μπαίνουν μετά στις άλλες λίστες που είναι με δεσμευμένους λογαριασμούς ή που τους κατάσχουν κτλ. Και για να επανέλθουμε στην προηγούμενη συζήτηση, αποταμίευση έκανε συνήθως η μεσαία τάξη. Έτσι. Κατά βάση. Μικρή αποταμίευση. Υπήρχε όμως μια αποταμίευση που γινόταν από τη μεσαία τάξη. Και με την υπερφορολόγηση την αναγκάζει να εξαντλήσει αποταμίευση. Αυτή δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πόσο συνδέεται αυτό με το πώς τοποθετούνται οι ελίτ φορολογικά με τα papers, ας πούμε, τα διάφορα. Και τα paradise, έτσι, που είναι ολοφάνερη παρανομία, έτσι, και τα Πάναμα. Λοιπόν. Υπάρχει, ιδού η Ρόδος. Υπάρχει λοιπόν πεδίο δόξη λαμπρό, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Εάν πρέπει να τρέξουμε πίσω από το χρώμα του χρήματος, αν πρέπει να το παρακολουθήσουμε για να ανακαλύψουμε κάποια πράγματα, να το κάνουμε. Διαφορετικά, να μην κουράζεται κανένας. Πάντως, επειδή στείνεται εδώ ένα σκηνικό αισιοδοξίας, ότι βγαίνουμε τον χρόνο από το μνημόνιο, ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά, ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Το λένε οι φίλοι μας. Ορίστε. Το λένε οι φίλοι μας. Το λένε οι φίλοι μας, αλλά το λέει η κυβέρνησή μας. Δεν το λένε μόνο οι έξω, το λένε και οι μέσα. Εγώ δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα και θα ήθελα κάποιος να με διαφωτίσει, αν μπορεί δηλαδή. Όταν έγινε η στροφή Τσίπρα και άφησε την πολιτική που του εισηγεί το Βαρουφάκης και προσχώρησε σε μια άλλη πολιτική συνεργασία, σε πάση περιπτώσει, με τους πιστωτές για να διασωθεί η Ελλάδα, μας έλεγε η κυβέρνηση τότε σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι αυτή η πολιτική μας, δεν είναι μια αριστερή πολιτική, τα θυμάστε. Το κάνουμε με την ψυχή στο στόμα, είναι οι εντολές των δανειστών, αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα μπορούμε κτλ. Τώρα που φτάσαμε σε μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι αχνοφαίνεται ένα φως στο τούνελ, η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι εμείς σας βγάζουμε από το μνημόνιο. Τελικά αυτή η πολιτική ήταν η πολιτική που επέβαλαν οι δανειστές, όπως έλεγε η κυβέρνηση, είναι η πολιτική των δανειστών αυτή που μας βγάζει από το μνημόνιο ή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Κάποιος πρέπει να μας τα ξεκαθαρίζει. Ναι, ότι συνεργάζεται. Γίνεται δύο μέτρα και το να βγαίνει το βγαίνουμε από το μνημόνιο δεν προκύπτει από πουθενά. Από την έννοια ότι υπάρχει δέσμευση για 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Πιστεύει κανείς ότι σε μια οικονομία όπως η ελληνική, μετά από 8 χρόνια ύφεσης, με την κατάσταση που περιγράφουμε, δεσμευμένους λογαριασμούς, αδυναμία φορολογική κλπ., θα βγει το πλεώνασμα 3,5% από πού, από ποια ανάπτυξη. Εδώ χώρες οι οποίες. Οικονομίες οι οποίες θα βρισκόντουσαν σε καλή κατάσταση, ένα πλεόνασμα 3,5% θα ήταν πολύ φιλόδοξο στόχος. Από πού θα βγει ακριβώς. Εντάξει, έχουν γίνει άπειρα πράγματα. Δεν θα βγούμε από το μνημόνιο. Έχω την αίσθηση μην επανέλθουν σενάρια πολύ πιο πιεστικά και άσχημα, γιατί το 3,5% του είδους. Του είδους ότι αν φέτος είναι έτσι, αν φέτος ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, από πού θα έχει να πληρώσει τα περισσότερα του χρόνου και του παραχρόνου. Το 3,5% του πλεόνασμα, δύο λεπτά. Από πού θα βγει, ας το πάρουμε λογικά. Απλή αριθμητική. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση των ληξιπρόθεσμων. Αύξηση αυτών των οποίων οι λογαριασμοί κατάσχονται. Αύξηση αυτών οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλέον και στις βασικές βιωτικές ανάγκες. Το 3,5% πλεόνασμα από πού θα έρθει. Από αυτούς. Δηλαδή από νέα φορολόγηση και από νέα μέτρα. Αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν το ξέρουμε. Μακάρι να βγάλει ένα άσο από το μανίκι. Δεν επενδύσετε, λέει. Υπάρχει. Επειδή το ρωτάτε, να. Ωραία. Μακάρι. Γιατί με τη χώρα είμαστε. Αλλά από πού. Αντιρρύθμιση του χρέους. Όχι. Είναι ένα η ρύθμιση του χρέους. Ένα δεύτερο είναι ότι έχουμε αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων. Ήδη το πρώτο 7 μήνο έχουμε αύξηση 161% από 40% πέρσι. Αναμένεται να έχουμε οι άμεσες ξένες επενδύσεις για το 2017 να ξεπεράσουν τα 4 δις. Η ανάπτυξη αναμένεται να είναι στο 1,8% τουλάχιστον φέτος. Αυτό θα συμπαρασύρει και την κατανάλωση. Είπατε πριν ότι έχουμε μείωση της καταναλωτικής δαπάνης. Τα στοιχεία που αναφέρατε. Κατά 1% δεν ήταν το συνολικό στοιχείο. Είναι τα στοιχεία της Ελστάτ και αφορούν το 2016. Ναι. Φέτος και για του χρόνου η προβλέψη στον προϋπολογισμό είναι να υπάρξει αύξηση. Αυτή η αύξηση θα συμβάλλει. Επίσης, από τα προσωρινά στοιχεία επιβεβαιώνεται αυτό. Από τα προσωρινά στοιχεία επιβεβαιώνεται αυτό. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχεία. Εγώ δεν έχω υπόψη μου να έχει βγάλει κάτι συγκεκριμένο. Γιατί τουλάχιστον το πρώτο τρίμηνο είχαμε κάποια στοιχεία. Δεν ξέρω αν ήταν τα επίσημα της Ελστάτ, άμα ήταν των εμπορικών συλλόγων, ότι έχουμε μείωση στην κατανάλωση ακόμη και του γάλακτος και του ψωμιού. Θα πρέπει να το πούμε συνολικά, όχι μόνο για το λιανεμπόριο. Και επίσης, ένα τελευταίο στοιχείο, συγγνώμη που σας διέκοψα κιόλας. Είναι ότι ήδη για το 2017 φτάνει σε ένα πλεόνασμα της τάξης του 2,8%. Άρα δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση όσο μπορεί να ήταν σε άλλη περίπτωση. Πλεόνασμα, όταν δεν πληρώνεις όμως, δεν βγάζεις πλεόνασμα. Όταν ζητάς, χρωστάς την αγορά 6,5 δις. Αυτό, αν τα έχεις πληρώσει, θα υπήρχε πλεόνασμα. Και ξέρετε κάτι, το να χρωστάς σε κάποιον 6 δις και μετά να μοιράζεις. Να μοιράζεις τα χρήματα που σου προκύπτουν από ένα πλεόνασμα σε κάποιους άλλους χρωστάς, δηλαδή σε άλλους δίνεις. Πρώτον, οι επιστροφές φόρων δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα. Δεύτερον, από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Είναι επιστροφές φόρων. Είναι εκεί που χρωστάει από προμήθειες. Αγορά. Λοιπόν, τα χρωστούμενα αυτά λοιπόν, σε αυτά τα χρωστούμενα υπήρξε μείωση από τον Απρίλιο στο Σεπτέμβριο 1,5 δις. Και γι' αυτό πρέπει την υποδόση των 800 εκατομμυρίων. Και υποχρεούμαστε ως χώρα να μειώσουμε πάλι κατά 1,2 δις τα ληξιπρόθεσμα μέχρι τα τέλη Γενάρη. Υποχρεούμαστε, εγώ συγγνώμη που επιμένω και είμαι και λίγο. Για να πάρουμε την επόμενη δόση. Ωραία. Όταν λέμε υποχρεούμαστε, εννοούμε ότι εφαρμόζουμε πολιτική των δανειστών ή πολιτική που αποφασίζεται από την κυβέρνηση. Αυτονόητα αυτά που είναι. Αυτονόητα είναι. Ότι οι έξω κανονίζουν. Αλλά το ρεπορτάζ μεταφέρει ο Γιάννης. Δεν είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Δεν το κάνουμε. Δεν λέμε τον άνθρωπο. Γιάννη μου, οι έξω αποφασίζουν. Αυτό είναι κοινό μυστικό πλέον. Όχι μυστικό. Αν είναι λοιπόν κοινό μυστικό, πώς μας λέει ο Πρωθυπουργός, ρωτάω, αναρωτιέμαι μάλλον και για αυτούς που μας βλέπουν, ότι εμείς σας βγάζουμε από το μνημόνιο. Όχι. Μα οι έξω το βοηθάνε. Πρώτα, τι γίνεται η οικοδομή, εκεί η οικοδομή είναι μηδέν. Είναι τα τελευταία τα χρόνια της κρίσης περισσότερο από 95-96% κάτω. Άρα δεν συζητάμε, δεν υπάρχει οικοδομή. Αλλά αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο έργο που θα μπορούσε να ξεκινήσει και όντως να βοηθήσει, που θα ήταν μια μεγάλη επένδυση του ελληνικού, δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι θα άλλαζε την κατάσταση στην Αττική. Βλέπουμε ότι κολλησιεργεί πάλι. Κάναμε πολλούς μήνες να τελειώσουμε με την αρχαιολογία. Ξαφνικά μια περιοχή. Έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν, το ελληνικό και πριν 20 χρόνια εκεί ήταν. Αν ήταν δάσος, θα ήταν δάσος και πριν 20 χρόνια. Ας το χαρακτηρίζαμε τότε. Αν ήταν αρχαιολογικός χώρος, θα ήταν και τότε αρχαιολογικός χώρος. Ας το χαρακτηρίζαμε τότε. Το να λες ότι τα δεδομένα αλλάζουν ανάλογα με το αν έρχεται κάποιος επενδυτής ή όχι,
καταλαβαίνετε ότι είναι παράλογο σε οποιαδήποτε χώρα. Επομένως, ας γίνει αυτός ο ψηφιακός χάρτης για να έχουμε επενδύσεις. Να πω αλλιώς, το ελληνικό βλέπουμε ότι έχουν βγει υπουργοί όπως ο κύριος Πιτσιόλας και έχουν πει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα βγει το προεδρικό διάταγμα που απαιτείται έτσι ώστε να προχωρήσει η επένδυση. Προεδρικό διάταγμα δεν νομίζω ότι μπορεί να εκδοθεί. Σήμερα συζητάμε, είμαστε στο Νοέμβριο. Ακόμα και σήμερα να ήταν έτοιμο να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να γυρίσει και να γίνει προεδρικό διάταγμα δεν θα προλάβαινε. Άρα συζητάμε ότι παρατείνεται αυτός ο χρόνος και πάμε ακόμα πιο πίσω. Διάταγμα μπορεί να βγει εύκολο, δεν είναι και το θέμα. Να συνταχθεί, ναι, πρέπει πρώτα να, να συνταχθεί για να πάει. Αυτή τη στιγμή συζητάμε ακόμα τώρα. Βγήκε η απόφαση της αρχαιολογίας με τα γνωστά προβλήματα και τις καθυστερήσεις. Όταν καθυστερούμε, πραγματικά αυτό που άκουσα πριν ότι έρχονται, υπάρχουν ξένες επενδύσεις, εγώ δεν τις βλέπω. Τουλάχιστον στον κλάδο μου, εκτός αν είναι σε όλους τους άλλους κλάδους εκτός από το δικό μας. Επενδύσεις, αν μας πείτε κάποιες συγκεκριμένες. Δεν τα λέω. Ναι, ναι, όχι, δεν τα αφισβητώ, απλά δεν το βλέπω στον κλάδο μου τουλάχιστον. Αν έχει γίνει πληρωμή, για παράδειγμα, αν συζητάμε για επενδύσεις, επειδή έγινε μια πληρωμή της Fraport που ήταν προγραμματισμένη να γίνει και επομένως δείχνουμε αύξηση των επενδύσεων, τότε γίνεται τεχνητά, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ακόμα και αυτά τα έργα βλέπω ότι δεν καθυστερούν οι αδειοδοτήσεις, καθυστερούν. Βλέπετε ότι παντού καθυστερούν όλα τα πράγματα. Κολυσιεργούν γιατί διαφωνεί η τάδε συνιστόσα ή η άλλη συνιστόσα, επειδή διαφωνεί μια οργάνωση, επειδή μια άλλη ένωση ή κάποιος άλλος φορέας διαφωνεί. Βλέπουμε ενώ υπάρχουν πολιτική βούληση, φαίνεται ότι υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουν κάποιες επενδύσεις σε επίπεδο πρωθυπουργού. Βλέπουμε ότι παρακάτω ο πρωθυπουργός στην άποψή του δεν μπορεί να την διοχετεύσει ακόμα και στους υπουργούς του ή ακόμα και παρακάτω και μπορεί ένα απλό μέλος κάποιας οργάνωσης να κολλήσει αυτή την απόφαση του πρωθυπουργού, να το πούμε έτσι. Επομένως, έτσι δεν προχωράει η κατάσταση στη χώρα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να προχωρήσουν οι επενδύσεις. Μάλλον υπάρχει. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει. Σημασία έχει ότι αυτό όμως δεν υλοποιείται. Έτσι εμείς τουλάχιστον στον δικό μας κλάδο βλέπουμε ότι ασχολούμαστε τα τελευταία κάμποσα χρόνια για την επιβίωση η πλειοψηφία των μηχανικών με τα αυθαίρετα και πάλι έχουμε νέο νόμο αυθαιρέτων για να συζητήσουμε πάλι. Τι προβλήματα το νόμος. Ο νόμος προβλέπει κάποιες. Είναι παρόμοιος, να το πω γενικά, προβλέπει κάποιες κατηγορίες και σε κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι τον Απρίλιο ότι θα υπάρχουν εκπτώσεις σε κάποια πρόστιμα. Επομένως, ουσιαστικά προσπαθεί να βάλει κόσμο να μπουν στο νόμο των αυθαιρέτων μέχρι τον Απρίλιο, έτσι να πληρώσει χαμηλότερα ποσά. Που βλέπει αυτός ο νόμος. Ορίστε. Τι έστω να μαζέψει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής το σύστημα αυθαιρέτων έχει μαζέψει έσοδα 2 δις και προβλέπεται αν πληρωθούν και τα υπόλοιπα των προστήμων ότι θα φτάσει 4 δις με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό είναι από το τέλος του 2013. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το ποσό που έχει έρθει από τα αυθαίρετα. Αντίστοιχα όμως δεν έχουν γίνει επενδύσεις για να προστατεύσουμε το περιβάλλον ή περιβαλλοντικά έργα έτσι ώστε να υπάρχει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Συζητάμε μόνο χρήματα που δίνουν οι πολίτες για να νομιμοποιήσουν κάτι. Βλέπουμε επίσης μια αδικία ότι ο πολίτης που μέχρι τώρα ο νόμιμος πολίτης που έβαλε πρώτος το αυθαίρετό του και το δήλωσε τιμωρείται γιατί τώρα κάποια πρόστιμα είναι λιγότερα. Επομένως καλλιεργούμε μια άσχημη νοοτροπία. Συνεχίζουμε να καλλιεργούμε ότι ο πιο παράνομος θα γλιτώσει με λιγότερα. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορούμε να πάμε για μπροστά σε κοινωνία. Πόσο θα είναι δυνατή η διατήρηση της ακίνησης περιουσίας που έχει απομείνει υπό την έννοια ότι η φορολογική επιβάρηση συνολική πλέον ασκεί όλο και μεγαλύτερες πιέσεις στη δυνατότητα να κρατήσει κάποιος το ακίνητό του. Έτσι, είτε πρώτη κατοικία, είτε εξοχικό, είτε οτιδήποτε. Εκκρεμούν πληστηριασμοί οι οποίοι θα ρίξουν περαιτέρω τιμές. Και νομίζω ότι η Ένωση Τραπεζών έβγαλε και μια ανακοίνωση σήμερα που λέει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί. Οι τιμές θα πέσουν κι άλλο. Άρα. Και εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Για τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι παράδοξο, αλλά ότι η εφορία σε φορολογεί και σου ζητά ένφια κλπ. Για μια αξία αντικειμενική η οποία ενώσω είναι και θα σου πληστηριάζει αν δεν μπορείς. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ναι. Αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ο ορισμός. Αν αυτό γινόταν στην αγορά, πήγαινε φυλακή. Μονάζει κάτι κάτω.
Αν αυτό το κάνει ιδιώτη ή αν το κάνει, θα πήγαινε στη φυλακή ω εκβιαστή ή οτιδήποτε άλλο. Το κάνει το ελληνικό κράτο, δηλαδή σου δημεύει την περιουσία, γιατί περί δήμευση πρόκειται, σε φορολογεί με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να κρατήσει την περιουσία σου και μόλι την πάρει, στην εκποιεί σε τιμή πολύ μικρότερη, μισή και το 1 τρίτο και το 1 τέταρτο από αυτό το οποίο σε φορολογούσε. Αυτό το πράγμα δεν είναι κράτο δικαίου. Έτσι, αυτό το κράτο να μην το πω τώρα. Αυτό που λέει ο Λάμπρο, ο Καλαρίτη, είναι νομίζω η κυριότερη αιτία που βλέπουμε όλοι τόσο εκτεταμένη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Όταν το κράτος σου συμπεριφέρεται ως πειρατής και το κράτος συμπεριφέρεται ως πειρατής ανέκαθεν με όλες τις κυβερνήσεις, όχι μόνο με την τωρινή, εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις έναν πειρατή. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις έναν πειρατή με τα χέρια κάτω. Και με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Πήρα το δάνειο με την αξία που είχε το σπίτι τότε που πήρα. Δεν μπορεί να, εσύ να λες να ζητάς εκείνο που δώσεις. Και να μην υπολογίσει ότι. Αποπληρώνονται αξίες οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον. Κάποιος πήρε 200.000 δάνειο, το ακίνητο έχει σήμερα μάχη 80.000. Δεν φταίω εγώ. Για 200.000. Ότι έπεσε η τιμή, δεν φταίω εγώ. Πληρώνει και ένφια επί ολοκλήρου τη αξία τη στιγμή που δεν του ανήκει, ακόμα και στην τράπεζα. Και αν ακούσουμε τις διαρροές για τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων που τις περιμένουμε κτλ. Τέλος πάντων, γράφτηκε ότι σχεδόν θα διπλασιαστούν ή, εν πάση περιπτώσει, θα έχουν μία αύξηση 30% οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται λαϊκές και οι οποίες έχουν μικρότερες αντικειμενικές αξίες. Αντίστοιχα. Επειδή είμαι σε αντίστοιχη επιτροπή, όπως προβλέπετε από το νομοσχέδιο, να σας πω ότι στην τελευταία συνάντηση που έγινε με την Υπουργό, φάνηκε ότι δεν μπορεί επιστημονικά να υπολογιστούν νέες αντικειμενικές αξίες που να είναι κοντά στις πραγματικές. Και ο λόγος ποιος είναι, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Γιατί. Τρία είναι τα στοιχεία που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ένα είναι οι μεταβιβάσεις που γίνονται με τα στοιχεία που παίρνουμε από τους συμβολαιογράφους. Είναι ελάχιστα. Μπορούν να γίνουν μέσω των εκτιμήσεων που έχουν οι τράπεζες για αντίστοιχα δάνεια. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δάνεια, άρα δεν υπάρχουν στοιχεία. Και το επόμενο στοιχείο που υπάρχει, αλλά δεν είναι αξιόπιστο, είναι οι ενοικιάσεις των κατοικιών, οι οποίες όμως δεν είναι κάποιο εμπορικό ακίνητο για να υπολογίσει ότι μπορεί να έχει μια απόδοση 5% για να κάνει την αναγωγή. Άρα αυτή τη στιγμή επιστημονικά, όσο και να είναι προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε αξιολόγηση, δεν μπορεί να συγκλίνουν οι αντικειμενικές με τις πραγματικές αξίες. Άρα δεν μπορούν να γίνουν νέες αντικειμενικές, τουλάχιστον επιστημονικά αποδεκτές. Τώρα, αν γίνουν με μια πολιτική απόφαση. Αληθεύει πάντως από την πληροφόρηση που έχετε εσείς ότι πάει προς τα εκεί το πράγμα? Δεν είναι ακριβές, δεν ξέρω ποια θα είναι η πολιτική απόφαση. Πάντως, σας λέω ότι επιστημονικά, επειδή δεν προκύπτει, πρέπει να είναι καθαρά πολιτική απόφαση της κυβέρνησης αν θα τις τροποποιήσει προς κάποια κατεύθυνση. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι. Υπήρχε μια ανάλυση, για παράδειγμα, για το Χαλάνδρε, που φανταστείτε, αν δεν υπάρχουν στοιχεία για τις περιοχές του Χαλανδρίου, πώς θα υπάρχει κάποιο στοιχείο για τη Φλόρινα, τα Γρεβενά, που δεν υπάρχουν μεταβιβάσεις αντίστοιχες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Άρα, στην πραγματικότητα. Αν υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις, αυτό θα γίνει, σας είπα πάλι, με πολιτική απόφαση και όχι με επιστημονικό τρόπο. Γιατί λένε πως σύντομα θα τις εκδώσουμε. Επειδή είμαι στην αντίστοιχη επιτροπή, δεν νομίζω ότι μπορεί να. Στην τελευταία μας συνάντηση πρόκειψε ότι δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί. Αν δεν γίνονται πράξεις, πώς θα υπολογιστεί, με τι ακριβώς. Τι σημαίνει πολιτική απόφαση. Σας είπα, επιστημονικά πάντως δεν γίνεται. Δεν είναι εφικτό. Υπάρχουν κάποιες επιστημονικοί μέθοδοι. Νομίζω και σαν τεχνικό επιμελητήριο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προσέγγιση, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αντίστοιχα από το Υπουργείο δεν υπάρχει κάτι. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, εδώ μιλάμε τώρα για μια αγορά η οποία δεν υπάρχει. Δεν γίνονται πράξεις, γίνονται μόνο κατασχέσεις και δημεύσεις. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα στον χώρο του κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν αγορά πολιτικές. Δεν υπήρχε και η δήλωση τη κυρία Παπανάτσιου για του αλγορίθμου οι οποίοι θα τρέξουν αυτές τις διαδικασίες. Νομίζω έγινε πρόσφατα. Έγινε προσπάθεια, αυτό σας είπα στην τελευταία επιτροπή, έγινε προσπάθεια με αντίστοιχου αλγορίθμου από επιστήμονες που ασχολούνται με αυτές τις μεθόδους της στατιστικής και προέκυψε ουσιαστικά ότι τα στοιχεία που έχουν για να βάλουν για να προκύψουν από τους αλγόριθμους δεν είναι αξιόπιστα γιατί είναι ελάχιστα. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να προκύψει αποτέλεσμα. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει ο τρόπος, ο επιστημονικός, αλλά δεν υπάρχουν τα στοιχεία που να μπορέσουν να προκύψουν οι αντικειμενικές. Άρα πιθανόν να ζητηθεί η παράταση από τους έξω. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι νομίζω η. Νομίζω ότι είναι προαπαιτούμενο πάντως. Έχει δίκιο στην αξιολόγηση και είναι προαπαιτούμενο κάτι που θα πρέπει να γίνει. Αν είναι αντικειμενικές. Πάντως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος ή επιστημονικός να προσδιοριστούν. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει όταν αυξηθούν οι αντικειμενικές σε μια αγορά. Προαπαιτούμενο να έχουν μεγαλύτερα έσοδα θα είναι έξω. Θα πληρώνουν περισσότερο επί άνθρωπο. Πάντως το έχουν θέσει. Μια αγορά σίγουρα να καταλαβαίνουν καλά η οποία θα εξελιχθεί. Υπάρχουν αδικίες με τις υπάρχουσες αντικειμενικές. Υπάρχουν σίγουρα αδικίες. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες οι αντικειμενικές αξίες είναι πολύ ψηλότερες από τις πραγματικές και υπάρχει και το αντίστροφο. Αυτό είναι βέβαιο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και φαίνεται και με
Και οποιοδήποτε δεν ασχολείται με τα ακίνητα, αν διαβάσει κάποιες αντικειμενικές, μπορεί να το καταλάβει. Αλλά από εκεί και πέρα, επιστημονικός τρόπος σήμερα, επειδή δεν υπάρχουν μεταβιβάσεις, δεν υπάρχει να προσδιοριστούν. Φανταστείτε ότι σε μια κατάσταση, αν εξελιχθεί πλήρως και το θέμα των πληστηριασμών, όπου στην αγορά ακινήτων θα υπάρχουν περισσότεροι πληστηριασμοί από ό,τι αγοραπολισίες. Λάμπρο, για πες μας και το αριστερά, τι γίνεται. Τι θα γίνει την Κυριακή, τι βλέπεις. Εντάξει, δύσκολο πρόβλημα. Υπάρχουν εκτιμήσεις και προβλέψεις. Καταρχήν, επειδή διαβάζω ένα site, για το, αν θέλετε να το λάβει όλη υπόψη, δεν αναγνωρίζουν τη συμφωνία γεννηματά Θεοδωράκη ή Ανδρουλάκης, Καμίνης, Μανιάτης και Ραγκούσης. Είναι η επόμενη μέρα που θα χάσουν να αποφασίσουν. Ναι. Και επίσης για την τρομοκρατική επίθεση, η κυρία Γεννηματά ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε μαζί της ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα σχετικά. Νομίζω θα εξαρτηθεί το αποτέλεσμα σε σημαντικό βαθμό από την προσέλευση, από το πόσοι θα πάνε για να ψηφίσουν. Αυτό μπορεί να αν είναι λιγότερο από το 50.000, είναι αποτυχία. Και θα επηρεάσει και τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Άρα νομίζω ότι είναι παρακεντρωμένη η πρόβλεψη. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν εκτιμήσεις. Οι περισσότεροι λένε ότι η φόφη κινηματά προηγείται και ενδεχομένως είναι επικρατέστερη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν θα παίξει ρόλο, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου. Και για το ποιος θα είναι πρώτος σε μικρότερο βαθμό, αλλά κυρίως το ποιος θα είναι δεύτερος και ποια θα είναι η διαφορά. Το σχήμα που θα και προκύψει. Θα είναι και ένα σχήμα, και θα είναι και ένα στοίχημα, αν θες, θα είναι και ένα πρόκριμα για τη δυναμική που θα καταγράψει το σχήμα στις εκλογές. Το πώς θα πάνε να ψηφίσουν τώρα. Και ποτέ δεν υπάρχει. Δεν ανησυχούν και οι δύο πλευρές, δεν είναι. Έχει αντιδράσει και από δεξιά και από αριστερά. Ναι, γιατί στο βαθμό που επιδιώκει να είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας στις εκλογές όποτε γίνουν, προφανώς θα παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον και η αξιωματική αντιπολίτευση και η σημερινή κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνουν ότι το προς τα πού θα κλείνει και ποιος θα εκλεγεί και το προς τα πού θα κλείνει μπορεί να καθορίσει το πολιτικό σκηνικό στις εκλογές. Άρα με τη σειρά των εξελίξεων, το πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό υπό την έννοια ότι αυτός που θα είναι επικεφαλής θα κληθεί να επιλέξει για το ρόλο που θα διδραματίσει το κόμμα ως ρυθμιστής, διεκδικώντας την τρίτη θέση. Πολλοί από τους υποψηφίους πιστεύουν ότι αν έχουν μια σημαντική προσέλευση και αυτό δημιουργήσει μια δυναμική, θα μπορούν να διεκδικήσουν ακόμα και τη δεύτερη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ υποστεί μεγαλύτερη πίεση. Το πώς θα πάει όμως στις εκλογές δεν εξαρτάται, εκτός από τον αρχηγό και από την πολιτική ταυτότητα που θα προσδιορίσει. Αυτό είναι πολύ πια. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μια ζήτηση για τα πρόσωπα και δεν υπάρχει, θα μου πεις ότι αναλόγως του ποιος θα βγει, θα αποσαφινιστεί και το πολιτικό στίγμα. Αλλά θα έπρεπε. Το πρόσωπο έχει πάντοτε τη σημασία του. Καμία αντίθεση. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει, ναι. Βέβαια, θα έπρεπε να υπάρχει ένα πιο αποσαφινισμένο πολιτικό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι και αποτρεπτικό. Αλλά πώς θα μπορέσει, εφόσον θα πρέπει να κάτσει σε ένα τραπέζι. Εξαρτάται από το ποιος θα βγει, νομίζω η γεννηματά έχει καθαρίσει. Ξεκαθαρίσει, αλλά αυτά φαίνονται στην πράξη. Δεν ξέρω ότι στην πολιτική και στην πολιτική τα πράγματα καθορίζουν. Ο Φλωράκης με τον κύριο θα κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη. Η ανάγκη, ακριβώς επειδή η ανάγκη καθορίζει τις επιλογές, αναξαρτάται αναλόγως του σκηνικού της επόμενης μέρας όταν θα γίνουν εκλογές, εκεί θα ληφθούν και τελικές αποφάσεις. Αλλά το τι στίγμα θα δώσει από πριν, γιατί θα υπάρχει πίεση με ποιον θα πας και με ποιον θα αφήσεις, είναι νομίζω σαφές ότι θα επηρεάσει και αυτούς οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν. Αν είναι αλλιώς, αν βγει κάποιος, λέω τώρα το λέω για την οικονομία της ζήτησης, και πει ότι αν βγούμε, θα κλείνουμε το μάτι προς το ΣΥΡΙΖΑ ή αν κλείνουμε το μάτι προς τη Νέα Δημοκρατία. Ας το βάλουμε με πολιτικούς όρους. Ας το βάλουμε με πολιτικούς όρους. Θα είναι μια σοσιαλδημοκρατία και μάλιστα αριστερή, η οποία εκ των πραγμάτων κλείνει το μάτι προς το ΣΥΡΙΖΑ, ή θα είναι, για παράδειγμα, μια κεντρώα παράταξη, όπως λέει ο Σταύρος Θεοδωράκης, που εκ των πραγμάτων θα είναι πιο κοντά στην Νέα Δημοκρατία. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο κλείνουν προς το δεύτερο περιγράφεις, αλλά αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Και επειδή τα πράγματα το ξέρουμε τόσα χρόνια καλύπτοντας τους διάφορους πολιτικούς χώρους, καθόριζαν από την πολιτική ανάγκη. Η πολιτική ανάγκη θα καθόρισε και τις επιλογές. Τώρα, καλές είναι οι διακηρύξεις. Υπάρχει όμως ένα προηγούμενο ότι τελείωσε το Πασό με τη συνεργασία του με την Νέα Δημοκρατία. Και θα από το 25-30 έπεσε στο 5%. Θα κάμψει με τη συνεργασία του με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Και εάν όχι, είναι με αυτή εκεί η Μεν Φόφη έχει πει επανειλημμένα ότι δεν κάνει και δεν γινόμαστε κανενός. Έχουμε ακούσει τόσα χρόνια φούρνα. Εντάξει, ναι, τόσα είμαι μεγάλος και μεγάλος, γι' αυτό υπάρχει προηγουμένως με το Φίλιο. Έχουμε ακούσει πολλά για την περίπτωση. Όμως, και κυβέρνηση εδώ όμως βλέπουμε ότι ένα ποσοστό μικρό που έχουν οι ΑΝΕΛ, παίζει ρόλο. Έχω την εντύπωση πάντως ότι η κατάσταση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα το επόμενο διάστημα θα είναι τόσο πιο πολύ πιεστική από αυτή που ζούμε σήμερα λόγω των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το πλεόνασμα και όλα τα υπόλοιπα. Που οι επιλογές θα καθοριστούν από αυτή την ανάγκη. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο για οποιοδήποτε σχήμα
με οποιαδήποτε συνεργαστή να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται. Πάντως, εδώ πέρα μου δημιουργείται και ένα ερώτημα ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης κινήθηκε στο κέντρο με μια φιλελεύθερη κεντρό ατζέντα. Και έφτασε σε σημείο να φοβάται ότι δεν θα μπει στη Βουλή. Αν αυτό το κάνει, ας πούμε, και κυρίαρχη θέση σήμερα στη Δυσή ή στον επόμενο φορέα, γιατί να πάει καλύτερα? Υπάρχει ένα ζήτημα όμως εδώ. Είναι άλλο θέμα η πολυδιάσπαση του χώρου που υπάρχει σήμερα και άλλο πράγμα αυτό που πάει να γίνει, αν γίνει στο τέλος, που είναι. Ναι, ανεξάρτητα από αυτό, εγώ είπα. Είχε ένα κόμμα. Είχε ένα δικό του κόμμα, ας πούμε, το οποίο κινείται στο κέντρο. Έτσι, με μια ατζέντα κεντρώα και πολιτικά φιλελεύθερη. Και δεν πήγε καλά. Γιατί αν γίνει. Η ατζέντα από την πολιτική διοίκηση. Ο κόσμο τον ψήφισε. Αλλά άλλο. Υπήρχε και άλλο κάτι. Σπύρο, να σου πω γιατί δεν πήγε. Γιατί αν το ρωτήσουμε τώρα όλου εδώ που βρισκόμαστε, πέστε μα να πούμε ο καθένα μία θέση του ποταμιού η οποία ήταν διακριτή και αφορούσε σε οτιδήποτε. Στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην καθημερινότητα. Δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί λοιπόν, αν αυτό το πράγμα γίνει κυρίαρχη θέση στο νέο φορέα που θα φτιαχτεί, θα πάει καλύτερα. Αυτό ρωτάω εγώ. Μένα μου θυμίζει αυτό που γίνεται στην κεντροαριστερά. Σε μεγάλο βαθμό αυτό που έγινε πριν από 2 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν άρχισαν να βγαίνουν οι υποψήφοι, άρχισαν να κατηγορούν ένα τον άλλον παραμονές εκλογών. Το κόμμα αυτό το θυμάσαι και εσύ, Σπύρο, γιατί και ο Λάβρος κάνουμε πολλά χρόνια ρεπορτάζ στο χώρο αυτό, έδινε μια εικόνα ενός μαυσολίου. Θυμόμαστε το φαινόμενο που λέγαμε τραγάκι με τα φάξ, που αν δεν ερχόταν τα φάξ δεν μπορούσε να ανακοινώσει το αποτέλεσμα την εποχή των email. Έκανε ο Μητσοτάκης την ανατροπή, εξελέγει και σε 2 μήνες κανείς δεν θυμόταν ούτε τις εσωτερικές τους διαφωνίες, ούτε τα προβλήματα που είχαν. Κανείς τους δεν έδωσε ένα διακριτό πολιτικό στίγμα προεκλογικά. Ο Μητσοτάκης είχε την εικόνα του Φιλελεύθερου, ο Μεϊμαράκης είχε την εικόνα του Καραμαλίκου, αλλά διακριτό πολιτικό στίγμα προεκλογικά να πούν ότι εγώ θα κάνω αυτά και εκείνα, ενώ ο ανθυποψήφιος μου θα κάνει τα άλλα, δεν υπήρξε. Εξελέγει πρόσωπο. Το πρόσωπο έγινε κυρίαρχο, έτσι θα γίνει και στην κέντρο αριστερά. Το πρόσωπο έγινε κυρίαρχο, επέβαλε με διανομές θέσεων και με πολιτικούς χειρισμούς το επέβαλε. Τη δική του φυσιογνωμία στην παράταξη και έτσι πορεύεται. Η μόνη διαφορά είναι αυτή που είπα πριν. Ότι η κεντροδεξιά παραδοσιακά στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολιτική ενότητα. Όποιος πήγε να κάνει κόμμα έξω από το κεντρικό κόμμα της παράταξης αυτής δεν μακροημέρευσε. Εξού και η θεωρία του Αβέροφ περί Μαντρίου, που τον τρώει ο λύκος. Ενώ αντίθετα με την εξαίρεση του Ανδρέα Παπανδρέου που ενοποίησε το χώρο και του έδωσε μια φυσιογνωμία, η παράταξη κεντροαριστεράς και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα από την προδικτατορική περίοδο. Και μετά. Και μετά κάτι έτσι οξεντική, ήταν και προσωπικότητες. Ακριβώς. Και όμως βρέθηκε ένας ηγέτης και τους χρησιμοποίησε. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν είναι. Υπάρχει όμως και μια σημαντική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα εξουσίας. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα στον χώρο της. Δηλαδή πιστεύω ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Τόση πολύ αρχική, απογοητευτικό, επίδοξη, για ένα χώρο πολιτικά ο οποίος είναι συρρυκνωμένος, κακά τα ψέματα. Υπάρχει όμως. Υπάρχει και καλείται ίσως να παίξει ένα νευραλγικό ρόλο. Όποτε γίνουν εκλογές, πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά πάρα πολλοί υποψήφοι, οι οποίοι πραγματικά δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή στοιχεία σύνδεσης, δηλαδή θεωρώ ότι. Θα βγει κάποιος. Από εκεί και μετά τι θα γίνει. Και σου λέει κάτι το καινούριο, δεν σου λέει κανείς. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα κάνουν. Ήδη, ας πούμε, στο προηγούμενο debate είχαμε την είδηση ότι ο κύριος Θεοδωράκης θα είναι μαζί με την. Με τη Φόφη τη Γεννηματά και οι υπόλοιποι ήδη είπαν ότι εμείς θα φύγουμε. Και ο κύριος Καμίνης βγήκε σήμερα και είπε ότι εγώ θα στηρίξω όποιον. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ένα σχήμα θνησιγενές. Σε επίπεδο αρχηγών, αυτό θα έχει την επίδρασή του και στον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει, πόσος θα είναι αυτός, αλλά και στο αντίκρισμα που θα έχει αυτό σε ψήφους. Ενδεχομένως να είναι η διαδικασία που επελέχθηκε, δεν όχι, πώς αποφασίσανε. Ο ένας μπαίνει μπροστά, παιδιά, και πίσω δεν ακολουθεί. Δεν υπάρχει το καινούριο, δεν υπάρχει το φρέσκο, δεν υπάρχει εκείνο που θα ανέτρεπε πολιτικά, κοινωνικά τα πράγματα, γιατί αυτός ο χώρος παραδοσιακά είναι ένας χώρος που όχι μόνο πολιτικά, αλλά και κοινωνικά κάνει ανατροπές.
και των αρμέγων και από εδώ και από εκεί. Όλα, ναι, υπάρχουν προσωπικότητα. Από τη φύση του προσφέρεται. Στα δύσκολα των αρμέγων, στα εύκολα του τσιμπάει και από εδώ και από εκεί. Στα εύκολα του σου είναι τσιμπάει, ναι, γιατί είναι διαμαρτυρία. Αλλά όμως η διαμαρτυρία και... με την ιστορία του συνεργασία με τον Σαμαρά, με τον Βενιζέλο και όλους αυτούς, την πλήρωσε. Και δεξιός κόσμος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι ανεξαρτήτως ποιος θα βγει την Κυριακή στην κεντροαριστερά, η συνεργασία η κυβερνητική με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές δεν είναι δεδομένη. Και εγώ στο... Για να μην πω ότι είναι, όχι, το λιγότερο πιθανό σενάριο. Όχι, αν ο Καμής, εγώ στο πλέον. Γιατί μην πω ότι είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο. Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι το ποιος θα βγει αρχηγός στην κεντροαριστερά και τι θα γίνει απασχολεί μόνο τα ή κυρίως τους δημοσιογράφους, τα δημοσιογραφικά γραφεία, μόνο σε συζητήσεις με συναδέλφους, δηλαδή έχω δει μια αγωνία το τι θα γίνει, ένα ενδιαφέρον. Δεν βλέπω να αφορά ιδιαίτερα τους πολίτες κάτι τέτοιο. Αυτοί έχουν κάποια ποσοστά όμως. Γι' αυτό, ναι. Θα περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πόσοι θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία για να μπορούμε να δούμε αν μπορεί να αποκτήσει αυτός ο χώρος μέσα από αυτόν τον φορέα δυναμική ή όχι. Από εκεί και πέρα δεν έχω δει κάποιο πρωτόγνωρο ιδεολογικό στίγμα από κάποιον από τους υποψηφίους το οποίο θα φέρει κάτι το πολύ νέο ή κάτι το σκέτα νέο που θα μπορέσει να ανατρέψει τα δεδομένα ή να πάει την κεντροαριστερά προς μια κατεύθυνση και να συμπαρασύρει μαζί της κάποια κοινωνικά ρεύματα. Οπότε θεωρώ ότι εάν δεν υπάρχει κάποια τρομερή αλλαγή από την ανάληψη της ηγεσίας και έπειτα, δεν νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ μπροστά. Ξέραμε ότι έχει φύγει το πολιτικό, ο οδηγός της επιλογής ψήφου. Έχει πάει πλέον η ζωή μου. Ναι. Το πιο το φαγητό και θέση δουλειάς. Είμαι ακίνητη και γι' αυτό ψήφισε και ο Δημοκράτης το 2015. Το 36% που θα ήρθε. Σίγουρα. Οι πολίτες είναι πολύ απογοητευμένοι για να συμμετάσχουν σε διαδικασίες. Όχι, μπορεί να θέλουν να βγάλουν και το άκρη τους, έτσι. Προς ορισμένους. Βγάζοντας αρχηγός την... Όχι, προς... Ποιο θα ψηφίσει, ποιο θα επιλέξει να ψηφίσει. Α, εντάξει, αυτό ναι. Δηλαδή, η επίθεση στις τελευταίες δύο εβδομάδες της καθημερινής, ιδιαίτερα της δεύτερης σελίδας του κ. Κασιμάτη εναντίον του, καμία τρομακτική. Νομίζω πάντως ότι οι εκλογές σε αυτό το κομμάτι της κεντροαριστεράς είναι σημαντικές για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος. Άρα αν θα υπάρχει συμμετοχή θα δείξει ότι μπορεί να έχει κάποια δυναμική. Αν δεν θα υπάρχει συμμετοχή, και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το προσδιορίσουμε, δηλαδή ποιο είναι το όριο, αν το όριο είναι οι 100.000 που λέγεται, αν θα είναι πάνω από 150.000. Ναι. Αν η συμμετοχή είναι κοντά στις 100.000 δεν θα δείξει σημαντική δυναμική, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ υποψήφιοι, άρα είναι μικρό το νούμερο. Αν είναι πάνω από 150.000 ενδεχομένως θα δείξει κάποια δυναμική ο χώρος. Μάλιστα. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα εμείς κυρίες και κύριοι και επανερχόμαστε σε λίγο.